Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, απόψε η Βουλή καλείται να πάρει μια εξαιρετικά κρίσιμη απόφαση. Την απόφαση αν θα στηρίξει αυτή την κυβέρνηση να συνεχίσει και να ολοκληρώσει το έργο της και τη συνταγματική της θητεία μέχρι τον Οκτώβριο του 2019. Και αυτό είναι το πολύ συγκεκριμένο ξεκάθαρο ερώτημα από το οποίο κανείς δεν μπορεί να επεκφύγει. Το ερώτημα είναι σαφές, ζητά ξεκάθαρη θέση και ακριβώς επειδή είναι τόσο σαφές και τόσο κρίσιμο, νομίζω πως αξίζει σε αυτή τη συζήτηση να αναφερθώ στον χρόνο που έχω συνολικά στο έργο αυτής της κυβέρνησης αυτά τα 4 χρόνια, με αναφορά στις δεσμεύσεις βέβαια που είχαμε αναλάβει, γιατί νομίζω ότι μόνο έτσι κανείς μπορεί να αξιολογήσει την ορθότητα ενός έργου, αν μπορεί να το συγκρίνει με τις δεσμεύσεις που είχαν αναλυφθεί. Και στο τι ακριβώς, σε τι ακριβώς συνίσταται η συνέχιση αυτού του έργου. Νομίζω πως αυτό συνιστά και το σεβασμό εν τέλει του Κοινοβουλίου να ζητάς την εμπιστοσύνη του ξεκαθαρίζοντας τις επόμενες πράξεις σου και τις προθέσεις σου. Πριν από 4 χρόνια ξεκινήσαμε μια μεγάλη προσπάθεια με 4 κορυφαίες δεσμεύσεις απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Πρώτον, να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια. Δεύτερον, να το κάνουμε αυτό όχι αδιαφορώντας για τις κοινωνικές συνέπειες, αλλά προστατεύοντας τα πιο ευάλωτα κοινωνικά στρώματα. Τρίτον, να θέσουμε τα θεμέλια για την επόμενη περίοδο για μια δίκαιη ανάπτυξη με επίκεντρο την αξιοπρεπή εργασία και το στιβαρό κοινωνικό κράτος. Τέταρτον, να βγάλουμε τη χώρα από το καθεστώς της διεθνούς απαξίας και υποτίμησης που είχε περιέλθει την προηγούμενη περίοδο, αναβαθμίζοντας τη θέση της στο διεθνές στερέωμα. Και νομίζω πως σήμερα, 4 χρόνια μετά, κανείς μπορεί να δει σε αυτές τις δεσμεύσεις ότι υπήρξαμε πιστοί και αφοσιωμένοι. Ίσως να μην έχουν επιτευχθεί όλοι οι στόχοι στο ακέραιο, αλλά δεν μπορεί κανείς να μην αναγνωρίσει αφενός ότι αυτές τις δεσμεύσεις τις υπηρετήσαμε και υπηρετούμε πιστά και με συνέπεια, αφετέρου ότι η χώρα βρίσκεται σε μια εντελώς διαφορετική συνθήκη από αυτή που βρισκόταν στα τέλη του 2014. Τόσο στον τομέα της οικονομίας, όσο και της κοινωνικής προστασίας, της πολιτικής ανεξαρτησίας, αλλά και της διεθνούς θέσης που τις αναγνωρίζεται. Τα 4 αυτά χρόνια, από το 2015 μέχρι σήμερα, με πολλές φορές κόντρα στους διεθνείς ισχυρισμούς, καταφέραμε πράγματα που σήμερα θεωρούνται δεδομένα, αλλά δεν νομίζω πως θεωρούνταν και τόσο δεδομένα πριν. Κλείσαμε οριστικά και αμετάκλητα το φαύλο κύκλο των μνημονίων. Πετύχαμε τη ρύθμιση του δημοσίου χρέους, δίνοντας ουσιαστικά ανάσα ελάφρυνση της χώρας για πολλές δεκαετίες. Προστατεύσαμε τους πλέον ευάλωτους, στην αρχή με τον νόμο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, με μέτρα τότε άμεσα επιδότηση ενοικίου, την κάρτα σίτησης και το δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα σε πολλούς ανθρώπους που αντιμετώπιζαν το φάσμα της ανθρωπιστικής κρίσης εκείνη την περίοδο και όλα αυτά τα μέτρα τα οποία εν συνεχεία ενσωματώθηκαν σε ένα καινοτόμο πρόγραμμα τεράστιας κοινωνικής ανακούφισης, το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Αναβαθμίσαμε τη δημόσια υγεία και επεκτείναμε την κάλυψή της στους ανασφάλιστους συμπολίτες μας. Δημιουργήσαμε για πρώτη φορά δομές και μηχανισμούς κοινωνικής προστασίας που παραδοσιακά εξέλιπαν από αυτόν τον τόπο, όπως όλοι οι θεσμοί που θέσαμε για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας. Μεταφέραμε κυριολεκτικά όλους τους διαθέσιμους πόρους σε ασφυκτικό δημοσιονομικά περιβάλλον στον τομέα της λεγόμενης κοινωνικής πρόνοιας, της κοινωνικής αλληλεγγύης όπως τον ονομάσαμε εμείς, τριπλασιάζοντας τον προϋπολογισμό της κοινωνικής πρόνοιας, της κοινωνικής αλληλεγγύης μέσα σε αυτά τα χρόνια των εξαιρετικά περιορισμένων δημοσιονομικών για τη χώρα. Και φέραμε την εργασία στο επίκεντρο. Συμβάλαμε ώστε να μειωθεί η ανεργία κατά περίπου 8 ποσοστιαίες μονάδες, να δημιουργηθούν περισσότερες από 370.000 θέσεις εργασίας. Περισσότεροι από 375.000 άνθρωποι, συμπολίτες μας, που μέχρι πριν ήταν άνεργοι, να βρουν μια θέση εργασίας. Ανατάξαμε το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο το είχαμε βρει από τη συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ στα όρια της κατάρρευσης και της χρεοκοπίας. Και θα μου επιτρέψετε εδώ να ανοίξω μια παρένθεση για το ασφαλιστικό, γιατί άκουσα σε πρόσφατη συνέντευξή του τον κύριο Μητσοτάκη να τοποθετείται για αυτό, είτε σκεμμένα διαστρεβλώντας την πραγματικότητα, είτε, ας πάρω την καλή εκδοχή, λόγω εξαιρετικά και κακής πληροφόρησης, με εντελώς εσφαλμένες πληροφορίες. Είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι αυτή η κυβέρνηση προέβη σε 17, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προέβη σε 17 περικοπές των συντάξεων. Καταρχάς, να πω ότι μέχρι πριν από λίγο καιρό μας έλεγαν ότι είχαμε κάνει 21, άρα το ότι από τα 21 πήγαμε στα 17 είναι μάλλον ένα καλό βήμα. Παρ' όλα αυτά, να του πω ότι σε αυτά τα 17 πράγματα που μάλλον του έχουν εισηγηθεί οι συνεργάτες του να λέει ότι ήταν περικοπές συντάξεων, η Νέα Δημοκρατία μετρά
ρυθμίσεις όπως η αλλαγή του υπολογισμού των εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες, η αλλαγή του υπολογισμού των πλασματικών χρόνων ή ακόμη και αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Άρα, εκτός από τις αλχημίες, υπάρχουν και κάποια γεγονότα τα οποία είναι πεισματάρικα για το ασφαλιστικό τουλάχιστον. Το ασφαλιστικό την περίοδο 2010-2014 χαρακτηρίστηκε από τις 12 διαδοχικές οριζόντιες περικοπές που έγιναν στις συντάξεις, παραδόθηκε με ένα τεράστιο έλλειμμα 1,1 δισεκατομμυρίου και με 400.000 απλήρωτες συνταξιοδοτικές παροχές. Αυτό είναι ένα γεγονός. Το άλλο γεγονός είναι ότι αυτή η κυβέρνηση διέσωσε το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, μετέτρεψε το έλλειμμά του σε πλεώνασμα, έθεσε ενιαίους και διαφανείς κανόνες για όλους τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους, ελάφρυνε πλέον το σύνολο των ελευθέρων επαγγελματιών μετά και τις τελευταίες ρυθμίσεις που κάναμε και κάτι που συχνά το ξεχνάμε, ενέταξε και τους αγρότες στο δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ώστε να μπορούν και αυτοί, στον ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, ώστε να μπορούν και αυτοί να λάβουν μια αξιοπρεπή σύνταξη. Και προφανώς κατάφερε αυτή η κυβέρνηση με επιμονή να προστατεύσει τις καταβαλλόμενες συντάξεις κόντρα στην αιμονή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αλλά και κόντρα σε διάφορους πρόθυμους εντός της χώρας που η ακύρωση των περικοπών μάλλον κατέρριπτε το αντιπολιτευτικό τους αφήγημα. Μάλιστα, όχι μόνο οι συντάξεις περισσώθηκαν, οι καταβαλλόμενες προστατεύτηκαν, αλλά 620.000 συνταξιούχοι βλέπουν αύξηση των συντάξεών τους από 1η-1η του 19. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πω και κάτι ακόμη, γιατί ξαναείπε ο κύριος Μητσοτάκης σε αυτή την ίδια συνέντευξη ότι ο νέος νόμος, ο ασφαλιστικός νόμος του 16, οδηγεί σε πετσοκομμένες συντάξεις, σε περικομμένες κατά έως και 40% ή 50%, αν θυμάμαι καλά είπε. Δεν θα αναφερθώ ξανά στο τι έδινε μέση σύνταξη το προηγούμενο σύστημα και τι δίνει το νέο, για να δείτε ότι είναι ακριβώς ίδια τα στοιχεία, ίδια η μέση σύνταξη πριν, ίδια και τώρα. Αλλά θα αναφερθώ σε ένα επιχείρημα που νομίζω είναι λογικό. Ο λόγος που οι 620.000 συνταξιούχοι βλέπουν σήμερα αύξηση της συντάξης τους είναι ακριβώς εξαιτίας του νέου τρόπου υπολογισμού των συντάξεων. Από 1η-1η του 19 όλες οι συντάξεις, και οι παλιές και οι πριν του 16, υπολογίζονται με βάση τους νέους τρόπους που έθεσε το σύστημα. Το γεγονός ότι βρίσκονται 620.000 συνταξιούχοι να λαμβάνουν αυξήσεις αποδεικνύει ακριβώς ότι με το νέο σύστημα οδηγούμαστε σε υψηλότερες συντάξεις για τους χαμηλούς συνταξιούχους από αυτές που έδινε το προηγούμενο σύστημα. Νομίζω πως είναι ένα εύλογο, εξαιρετικά λογικό επιχείρημα που όποιος ακούει, όποιος νοήμων ακούει, μπορεί να καταλάβει γιατί καταρρύπτει το ισχυρισμός του κυρίου Μητσοτάκη. Κλείνω την παρένθεση για την τοποθέτηση του κυρίου Μητσοτάκη για το ασφαλιστικό και επανέρχομαι στο έργο της κυβέρνησης που είναι, όπως είπα, και το διακύβευμα της σημερινής ψηφοφορίας. Θέσαμε ως πηξίδα της προσπάθειάς μας στη βελτίωση του εισοδήματος και της θέσης των εργαζομένων. Ήδη από την 21η Αυγούστου επαναφέραμε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις στη χώρα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι που καλύπτονται από μια συλλογική σύμβαση βλέπουν ήδη αυξημένους μισθούς, λαμβάνουν ήδη αυξημένους μισθούς σε πολύ κρίσιμους κλάδους της οικονομίας όπως αυτός του τουρισμού. Με σειρά νομοθετημάτων που εισηγηθήκαμε στη Βουλή, ρυθμίσαμε εκ νέου το τοπίο στην αγορά εργασίας, το ρυθμίζουμε, προφανώς, δεν έχει φτάσει αυτό σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, ρυθμίζεται εννοώ, θωρακίζοντας τα δικαιώματα των εργαζομένων απέναντι σε φαινόμενα απλήρωτης εργασίας, θέτοντας για πρώτη φορά κανόνες στην προστασία των εργαζομένων που εργάζονται στις εργολαβίες, θέτοντας για πρώτη φορά κανόνες στην τήρηση των ωραρίων και των υπεροριών. Και να σας επισημάνω εδώ ότι από τη στιγμή που περάσαμε αυτούς τους κανόνες για την τήρηση των ωραρίων και των υπεροριών, από τη μία χρονιά στην άλλη, 230% έχουμε μια αύξηση των επιχειρήσεων κατά 230% που δηλώνουν υπερορία και υπερεργασία. Υπερδιπλασιάστηκε δηλαδή ο αριθμός των επιχειρήσεων που δηλώνουν υπερορία ή υπερεργασία μέσα σε μία χρονιά. Αυτό νομίζω μαρτυρά με σαφήνεια τι συνέβαινε πριν, πόσες ώρες εργασίας πήγαιναν χαμένες και τι συμβαίνει από τότε που τέθησαν αυτοί οι κανόνες. Πόσες ώρες εργασίας είτε δίνονται στους ανθρώπους για να επιστρέψουν όταν τελειώνουν το ωράριό τους στο σπίτι τους, είτε πληρώνονται όπως οφείλονται να πληρώνονται υπεροριακά. Τους προηγούμενους μήνες λάβαμε και άλλα μέτρα που αποδεικνύουν ότι αυτή η έξοδος από τα μνημόνια δεν ήταν μια τυπική διαδικασία, αλλά ήταν η μετάβαση σε μια νέα περίοδο ανάκτησης δικαιωμάτων, όπως τα μέτρα για την μείωση του έμφυα, για την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τους 250.000 ελεύθερους επαγγελματίες, αυταπασχολούμενους και αγρότες. Χορηγήσαμε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά
κοινωνικό μέρισμα και ψηφίσαμε για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια σε αυτόν τον τόπο έναν επεκτατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή έναν προϋπολογισμό ο οποίος δεν έχει μέτρα περιορισμού, αλλά έχει μέτρα περιορισμών, αλλά έχει μέτρα ενίσχυσης της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, είτε με κοινωνικές παροχές, είτε με ελαφρύνσεις, φόρα ελαφρύνσεις και εισφορά ελαφρύνσεις. Και φυσικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών θέσαμε τα θεμέλια για την επίλυση μιας ιστορικής εκκρεμότητας που ταλάνιζε για δεκαετίες τις δύο χώρες. Θέσαμε τις βάσεις για να ανοίξει μια νέα σελίδα στις σχέσεις των δύο λαών με άξονες τη φιλία, τη συνεργασία, την επωφελή συνεργασία των δύο λαών, σεβόμενοι απολύτως την εθνική γραμμή που είχε διαμορφωθεί στη χώρα εδώ και δεκαετίες για το ονοματολογικό. Και χάρης, και κυρίως νομίζω χάρης αυτή τη συμφωνία, είναι που η διεθνής θέση της χώρας έχει αναβαθμιστεί και αναδεικνύεται σε πυλώνα σταθερότητας, ειρήνης στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή. Αυτά είναι κάποια από τα εμβληματικά έργα που αφήνουμε πίσω μας και φυσικά το ζήτημα είναι και για εσάς κυρίως το τι έχουμε μπροστά μας. Μπροστά μας έχουμε κρίσιμες κοινωνικές παρεμβάσεις με σαφές πολιτικό πρόσημο και θεσμικές τομές. Τις έχουμε εξειδικεύσει επαρκώς, ώστε κάθε βουλευτής να ξέρει για τι πράγμα μιλάμε και να λαμβάνει την απόφασή του συγκεκριμένα, γνωρίζοντας συγκεκριμένα για το τι, σε τι ακριβώς συνίσταται η συνέχιση του έργου αυτής της κυβέρνησης. Τι στηρίζει όποιος δώσει σήμερα ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Όποιος δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση σήμερα στηρίζει την αύξηση του κατώτατου μισθού. Στηρίζει την κατάργηση του ντροπιαστικού υποκατώτατου μισθού για τους νέους. Όποιος δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση σήμερα στηρίζει τη θέσπιση ενός πλαισίου ελάφρυνσης δεκάδων χιλιάδων συμπολιτών μας που σώρευσαν βάρη και χρέη στα χρόνια της κρίσης και τώρα θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Όποιος δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στηρίζει τη θέσπιση ενός συνολικού πλαισίου για την προστασία της πρώτης κατοικίας, ενός συνολικού πλαισίου στεγαστικής πολιτικής για πρώτη φορά στον τόπο, που θα δώσει τη δυνατότητα στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα να ανταποκριθούν στις πιεστικές στεγαστικές ανάγκες, είτε αυτές αφορούν το ενίκιο, είτε αφορούν το δάνειο πρώτης κατοικίας. Η ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση στηρίζει τις προσλήψεις 15.000 εκπαιδευτικών στα σχολεία μας. Στηρίζει την εξέλιξη της διαδικασίας για την συνταγματική αναθεώρηση, για να μην χαθεί άλλη μία πενταετία, για να θωρακίσουμε καλύτερα τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, να τις προστατεύσουμε τους δημοκρατικούς θεσμούς από εξωθεσμικά κέντρα λήψης αποφάσεων, να καταργήσουμε το νόμο περί ευθύνης υπουργών που εξοργίζει, νομίζω, κάθε δημοκρατικό πολίτη αυτής της χώρας. Η ψήφος εμπιστοσύνης σε αυτή την κυβέρνηση στηρίζει την κυβέρνηση να προχωρήσει τη συμφωνία για τον εξορθολογισμό των σχέσεων κράτους-εκκλησίας. Σε αυτά τα ζητήματα απαντά η σημερινή ψήφος εμπιστοσύνης, σε αυτές τις πολύ συγκεκριμένες δράσεις εξειδικεύεται η συνέχιση του έργου αυτής της κυβέρνησης. Είπαμε ότι θέλουμε αυτήν την συνέχιση, αυτήν την ολοκλήρωση να την υλοποιήσουμε με καθαρές λύσεις και όχι αναζητώντας ad hoc πλειοψηφίες. Νομίζω είναι προφανές ότι με αυτά τα μέτρα που ανέφερα, κατά πάσα περίπτωση θα μπορούσαμε να διασφαλίσουμε την κατά περίπτωση πλειοψηφία εντός του Κοινοβουλίου, όμως ο Πρωθυπουργός δεν ήθελε αυτό. Σε μια στιγμή, νομίζω, εξαιρετικής πολιτικής τιμιότητας και καθαρότητας, ζήτησε ένα καθαρό διάδρομο, μια εμπιστοσύνη συνολική στην κυβέρνηση για τους επόμενους βηματισμούς της, για να μην αμφισβητείτε κάθε στιγμή αν αυτή η κυβέρνηση έχει τη δεδηλωμένη εμπιστοσύνη της Βουλής. Και επομένως, αυτά που προανέφερα είναι τα πολύ συγκεκριμένα βήματα στα οποία συνοψίζεται η φράση συνέχιση του έργου και ολοκλήρωση του έργου αυτής της κυβέρνησης. Επ' αυτών ζητάμε από τη Βουλή την ψήφο εμπιστοσύνης για να προχωρήσει μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας της και είμαι βέβαιη ότι η εμπιστοσύνη αυτή σήμερα θα επιβεβαιωθεί. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Υπουργέ, και για το χρόνο. Μία ανακοίνωση γίνεται στο γνωστό